Μια γυναίκα από τη μειονότητα, η οποία έχει γαλουχηθεί με τις ιδέες της αριστεράς, είναι η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα για το ευρωψηφοδέλτιο. Πρόκειται για την Ουφούκ Μουσταφά, η οποία κατάγεται από την Κομωτινή. Εγώ χάρηκα ιδιαίτερα με την ανακοίνωση του ονόματος της συντρόφης σας Ουφούκ, η οποία είναι μια νέα γυναίκα, μαχόμενη δικηγόρος, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη κυρίας Λαφτσή που στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ στην Κομωτινή. Βεβαίως τώρα, επειδή έχει και το επώνυμο, ένα βαρύ επώνυμο του κύριου Μουσταφά, του συντρόφου, που έχει δώσει μια ζωή, η ζωή του γεμάτη αγώνες, και νομίζω δεν χρειαζόταν ο Φουγκ να έχει το επώνυμο του Μουσταφά. Είναι μια άξια γυναίκα που θα μπορέσει να δώσει λύσεις στα προβλήματα της περιοχής, όχι βέβαια μόνο στην πλειονότητα, αλλά και σε πλειονότητα. Δηλαδή είναι μια υποψηφιότητα πολύ σωστή. Και εύχομαι ολόψυχα επιτυχία στην κυρία Ουφούκ. Νομίζω ότι μπορεί να σταθεί άνετα στο Ευρωκοινοβούλιο, έχει την υποδομή, έχει τις γνώσεις και νομίζω έχει να επιλέξει η μειονότητα και νομίζω θα είναι πολύ σοβαρή η παρουσία της και νομίζω ότι θα είναι και πετυχημένη. Ως μέλος της μειονότητας της Θράκης, ξέρω από πρώτο χέρι πόσο ωραία είναι η πολυπολιτισμικότητα και πόσο κενός και ανούσιος είναι ο φόβος που έχουμε για το διαφορετικό, τονίζει η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γεννημένη στην Καβάλα και μεγαλωμένη στην Κομωτινή, η Ουφούκ Μουσταφά λέει πως γνωρίζει καλά πώς είναι να είσαι το άλλο, το διαφορετικό, αλλά παράλληλα και πόσο ωραία είναι η συνύπαρξη περισσότερων γλωσσών, πολιτισμών, θρησκειών και εθήμων. Στη συνέντευξή της στο πρακτορείο FM, η Ουφούκ Μουσταφά υπογραμμίζει πως το ουσιαστικό διακύβευμα των επικείμενων ευρωεκλογών είναι οι προοδευτικές δυνάμεις ενάντια στην ακροδεξιά και τον συντηρητισμό και χαρακτηρίζει τις ευρωκάλπες που θα στηθούν τον Μάιο ως τις πλέον κρίσιμες των τελευταίων δεκαετιών. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι ουσιαστικά για την Ευρώπη και είναι ανάγκη να ορθώσουμε το ανάστημά μας για να σταματήσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς, να δώσουμε ένα τέλος στις πολιτικές της λιτότητας και την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού, αναφέρει χαρακτηριστικά η υποψήφια ο ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Στέλνει δε το δικό της μήνυμα για την ανάγκη συμμετοχής όλων των πολιτών στην εκλογική διαδικασία, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι στιγμές για να διατηρήσουμε μια ουδέτερη στάση. Πρέπει όλοι να δώσουμε το παρόν και τη μάχη για την Ευρώπη του αύριο που μας αξίζει».